Λοιπόν, κότς, συγχαρητήρια. Ναυπακτιακός είναι πρωταθλητής ΕΤΟΛΟ Ακαρνανίας. Τι νιώθετε λίγο μετά το φινάλε αυτού του αγώνα? Εντάξει, μόνο χαρούμενοι μπορεί να είμαστε. Περήφανοι για αυτό που πέτυχε η ομάδα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Σήμερα αγωνιστήκαμε με πάρα πολλά προβλήματα, με κόπωση. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα. Ένα πολύ καλό αντίπαλο. Δύσκολο αντίπαλο, δύσκολο γήπεδο. Ένα παιχνίδι το οποίο το ξέραμε ότι είναι δίχως αύριο. Οπότε έπρεπε να διαχειριστούμε όλη την ψυχολογική κατάσταση, όλη τη σωματική κούραση και τα παιδιά τα πήγαν περίφημα. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκαν στα play-off. Στο διάστημα τουλάχιστον που παρακολούθησα το πρωτάθλημα, όποια από τις τρεις και να το έπαιρνε, είτε το Θέρμος, είτε ο Θέρμος Απόλλων, είτε Παλιωμάγιον, είτε Ενάφραχτο, πιστεύω άξια θα το έπαιρνε γιατί τερματίσαν κοντά στη βαθμολογία. Δείξαν όλη τη χρονιά ότι είναι ισοδύναμες ομάδες. Κάποιος θα έβγαινε, βγήκαμε εμείς. Συγχαρητήρια για τις υπόλοιπες ομάδες, για την πορεία τους και ειδικά για την ομάδα του Θέρμου, η οποία θεωρώ ότι φέτος έκανε μια μεγάλη υπέρβαση. Λοιπόν, να δώσω μόνο και συγχαρητήρια και στον προπονητή και στη διοίκηση του Θέρμου και στους ποδοσφαιριστές για την όλη προσπάθεια τη φετινή που κάνανε. Coach, την εποχή που αναλάβατε το ναυπακτιακό, η ομάδα δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε το ρίσκο και τελικά σήμερα να πανηγυρίζετε? Τον Ναυπακτιακό, ξαναπεί, τον έχω παίξει πολλές φορές αντίπαλος. Γνώριζα τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών. Ήξερα ότι το διάστημα είναι μικρό και ότι θα έπρεπε να δουλέψουμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, τουλάχιστον σε αυτό που θέλω εγώ σαν τρόπο παιχνιδιού. Έπρεπε να κάνουμε τα βασικά, να ανεβάσουμε την ψυχολογία της ομάδος και να κάνουμε αυτά τα παιδιά να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Δείξανε μαχητικό πνεύμα σήμερα, δείξανε πνεύμα πρωταθλητή και πιστεύω ότι είναι σήμερα μια πολύ καλή δοκιμασία και για τα επόμενα μπαράζ τα οποία καλούμαστε να τα επεξελθούμε. Ο Δημήτρης Θεοδοσίου έδειξε γάτα στο να παίρνει πρωταθλήματα. Εντάξει, τώρα έγινε μια δουλειά και από την πλευρά μου και από την πλευρά των παιδιών, εκ των οποίων δηλαδή, πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα της Ναυπάκτου ίσως να έχω και το μικρότερο μερίδιο, γιατί όλη τη χρονιά τη δούλεψαν την ομάδα ο Δημήτρης Πανουργιάς, ο Γιάννης ο Πανουργιάς με τον Δημήτρη τον Κάκο. Ο Γιάννης ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα, ο Δημήτρης ανέλαβε κάποιο διάστημα μετά και στο τέλος ήρθα εγώ. Οπότε νομίζω ότι μεγάλο μερίδιο, ίσως και το μεγαλύτερο, έχουν τα παιδιά αυτά που έφτιαξαν την ομάδα, την έκτισαν. Εγώ ήρθα στο τέλος στη διαδικασία αυτή, εφόσον είχα τελειώσει και τις υποχρεώσεις με τον Άρη, και να μπορέσω να βοηθήσω με την εμπειρία μου και με αυτά που και τις γνώσεις μου να φτάσει η ομάδα στην κορυφή. Και υπάρχει και μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του Ναυπακτιακού, είπε ότι υπάρχει και συνέχεια και φυσικά υπάρχει συνέχεια. Ο Ναυπακτιακός πλέον διεκδικεί την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι 50-50, δύο ανεβαίνουν, δύο δεν ανεβαίνουν και είναι 50-50. Έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες ο Ναυπακτιακός, λίγο παρακάτω? Φέτος πιστεύω θα είναι τα πιο δύσκολα μπαράζ που έχουν γίνει. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές, επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω ομάδες. Η Φωκίδα, η οποία παραδοσιακά ήταν η πιο αδύναμη, έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα φέτος, η οποία είναι ο Αστέρας Ιταίας. Είναι αποδεικτική και αυτή με αξιώσεις άνοδο. Γιατί πήραν ποδοσφαιριστές από το Φωκικό, οι οποίοι ο Φωκικός σταμάτησε τον Γενάρη, και πολλοί επαγγελματίες, 4-5 επαγγελματίες, πήγανε στην ομάδα της Ιταίας, που είχε καλούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα πολύ καλό προπονητή και έχει φτιάξει ένα πολύ αξιόλογο σύνολο. Οπότε θα είναι όλα τα παιχνίδια αμφίροπα και πιστεύω ότι παρόλο που βγαίνουν δύο θέσεις, πρέπει να κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να καταλάβουμε τη μία εκ των δύο. Έχουμε πιθανότητες, έχουμε ελπίδες, πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς, όμως θα είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και χρειάζεται πλάνο, στρατηγική και διάρκεια στην όλη πορεία, γιατί τα παιχνίδια θα είναι και πιο σύντομα. Σας ευχαριστούμε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.